Σε σκληρές καταγγελίες προχώρησε η παράταξη Τσολακίδη αναφορικά με την απόλυση 62χρονου εργαζομένου από την ΔΕΗ Αβδείρων, ο οποίος, όπως σημειώνει, εργαζόταν στην επιχείρηση από το 2011, ενώ τον Ιούνιο του 2015 απολύθηκε παρανόμως. Μάλιστα, όπως σημειώνει η παράταξη Τσολακίδη, ενώ η διοίκηση της ΔΕΗ αποφασίστηκε ότι η απόλυση του έγινε για οικονομικούς λόγους, μετά την απομάκρυνση του συγκεκριμένου εργαζόμενου προσέλαβε 20 νέους υπαλλήλους σε διάστημα 3 μηνών. Η παράταξή μας από την πρώτη στιγμή είχε διαφωνήσει, γιατί θεωρούσαμε ότι ήταν μια εμπαθής και κομματική απόλυση. Και το μέλος που έχουμε στη διοίκηση αυτό κατέθεσε και αυτό τους είπε και πάντα έλεγε. Δεν το δέχτηκα αυτό ο πρόεδρος και η πλειοψηφία του Συμβουλίου. Απέλυσαν το συγκεκριμένο άτομο, το οποίο σημειωτέων ήταν άτομο με ειδικές ανάγκες, και αν μη τι άλλο έπρεπε να δείξουν και εκεί μια ευαισθησία. Ο άνθρωπος αυτός προσέφυγε στη δικαιοσύνη, υποστήριξε ότι είχε δίκιο και το δικαστήριο αποφάσισε ότι τον δικαίωσε, και τώρα είναι υποχρεωμένη η επιχείρηση και να τον πληρώσει για όσο διάστημα και να το κολλήσει και τις ασφαλιστικές εισφορές για όσο διάστημα δεν εργαζόταν. Υπολογίζουμε γύρω στα 12 με 13 χιλιάρικα ευρώ θα κοστίσει αυτή η ιστορία στην επιχείρηση. Το ηθικό μέρος ότι η επιχείρηση χάνει ένα δικαστήριο και κατηγορείται ότι είναι εμπαθής απέναντι στους εργαζομένους, ενώ μια δημοτική επιχείρηση πρέπει να έχει άλλη φιλοσοφία. Και έχω την αίσθηση ότι αυτό ίσως κρύβει, είναι και παράβαση καθήκοντος. Θα απευθυνθούμε και στην προϊσταμένη αρχή για να το ελέγξει. Και εσείς, βέβαια, σε όλα αυτά δηλώνετε την αντίθεσή σας με το δελτίο. Αυτό το δηλώσαμε από την πρώτη στιγμή με το μέλος που έχουμε στη διοίκηση. Ο προηγούμενος πρόεδρος της επιχείρησης, που ήταν από την παράταξή μας, τα δήλωνε συνεχώς. Δυστυχώς δεν εισακουγόμαστε, εμείς δεν είμαστε πλειοψηφία. Με τις πλειοψηφίες που διαθέτουν οι νυν δημοτική αρχή, κάνουν, πιστεύω, γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια νομοθεσίες, νομίζουν ότι μπορούν να νομοθετούν, το έχω ξαναπεί και άλλη φορά, ότι είναι υπεράνω των νόμων, δεν είναι κανείς υπεράνω των νόμων και αποδεικνύεται εμπράκτως με τις αποφάσεις. Και εδώ για μένα ηθικός αυτούργος είναι ο ίδιος ο κύριος Τσιτηρίδης, γιατί αυτός πρότεινε και διόρισε με την πλειοψηφία που διαθέτει τον συγκεκριμένο πρόεδρο στην επιχείρηση αυτή, άρα εκτελούσε προφανώς και δικές του εντολές. Αν δεν τον ενημέρωσε, πάλι είναι παράπτωμα του Προέδρου, ο οποίος αποφασίζει και διατάζει. Όπως ήταν φυσικό, ο πρόεδρος της ΔΕΗ προχώρησε στην αντεπίθεση, παραθέτοντας την πλευρά του Δήμου και της επιχείρησης για τις ανανεώσεις συμβάσεων και την κατηγορία που δέχτηκε για τη σύμβαση που δεν ανανεώθηκε. Ο υπάλληλος της ΔΕΗ, για τον οποίο κάνει λόγο στην ανακοίνωσή του ο κύριος Τσολακίδης, απασχολήθηκε στην επιχείρηση με τετραετές πρόγραμμα ΑΜΕΑ του ΟΑΕΔ, το οποίο έληξε τον περασμένο Ιούνιο. Κατά την ίδια περίοδο έληξαν επίσης αντίστοιχα προγράμματα ΑΜΕΑ άλλων δύο εργαζομένων. Με βάση πρόσφατη νομοθεσία, δίδεται η δυνατότητα στο ΔΣ δημοτικών επιχειρήσεων να μετατρέψουν τις παραπάνω συμβάσεις αορίστου χρόνου μετά τη λήξη τους. Τονίζω ότι ο νόμος δεν επιβάλλει την παραπάνω μετατροπή, αλλά αφήνει το περιθώριο της επιλογής στα αρμόδια ΔΣ. Εμείς, κρίνοντας με απόλυτα αντικειμενικά κριτήρια και έχοντας ως αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον της επιχειρήσεως, επιλέξαμε να κρατήσουμε δύο από τους τρεις εργαζόμενους, μιας και τα οικονομικά της επιχείρησης, όπως όλοι γνωρίζετε, είναι ιδιαίτερα στενά. Πρέπει φυσικά να σας ενημερώσω ότι και οι τρεις εν λόγω εργαζόμενοι επιλέχθηκαν και προσλήφθηκαν από τον απερχόμενο πρόεδρο της ΔΕΗ, κ. Σίσκο, και όλος τυχαίως κατάγονται και οι τρεις από το χωριό του, από τον Πολύστο. Αν λοιπόν διακατεχόμουν από εμπάθεια, όπως με κατηγορεί ο κ. Τσολακίδης, δεν θα κρατούσα στην επιχείρηση κανένα από τους τρεις υπαλλήλους που επέλεξε η διοίκησή του. Εγώ αντίθετα κράτησα δύο από αυτούς που θεωρούσα ικανότερους να προσφέρουν στη ΔΕΗ, ενώ να υπενθυμίσω ότι και πριν από εμένα ο Δήμαρχος Αβδείρων, ο Γιώργος Τσιτηρίδης, ανανέωσε τις συμβάσεις τριών υδραυλικών που επίσης είχε επιλέξει η παράταξη Τσολακίδη. Καταλαβαίνει λοιπόν ακόμα και πιο αδαείς ότι κάθε άλλο παρά από εμπάθεια διακατέχεται η παρούσα δημοτική αρχή του Δήμου Αβδείρων. Σε ό,τι αφορά το θρασίτατο ψεύδος ότι προσλάβαμε 20 άτομα σε διάστημα 3 μηνών, σας ενημερώνω προς αποφυγή παρεξηγήσεων ότι στο διάστημα της 12μηνης παρουσίας μου στην Προεδρία της ΔΕΗ, υπενθυμίζω 20 Φλεβάρη συμπληρώνω χρόνο, έγιναν 14 προσλήψεις εργαζομένων με δίμηνες συμβάσεις, κανείς από τους οποίους δεν απασχολήθηκε στο πόστο του εργαζόμενου που αποχώρησε, αλλά κάλυψαν κενά που προέκυψαν στα συνεργεία της τεχνικής υπηρεσίας. Και ο λόγος είναι γιατί έδειξαν
προγράμματα, συμβάσεις 5 εργαζομένων που είχαν προσληφθεί με το πρόγραμμα πλησίων σύνταξης του ΑΕΔ. Σε ό,τι αφορά στη δικαστική διαμάχη με τον ελόγω εργαζόμενο, ο κύριος Χατζόπουλος παραδέχεται ότι κέρδισε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στην εργασία μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο, όταν πρόκειται να κριθεί επί της ουσίας η αγωγή του, ενώ ο Δήμος θα σεβαστεί την απόφαση της δικαιοσύνης, όποια και αν είναι αυτή. Μάλιστα, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚΣ προκάλεσε τον κύριο Τσολακίδη, τον οποίο χαρακτήρισε γραφικό, εάν διαθέτει στοιχεία για ποινικές ευθύνες, να τα καταθέσει στη δικαιοσύνη. Όσον αφορά δε την απέτησή του να ελεγχθώ από την αποκεντρωμένη διοίκηση για ποινικές ευθύνες και παράβαση καθήκοντος, τον καλώ, εάν έχει στοιχεία να τα υποβάλει ο ίδιος τον αρμόδιο εισαγγελέα, άλλωστε να σιωπήσει, γιατί πλέον έτσι κι αλλιώς θα στραφώ εναντίον του στα αρμόδια δικαστήρια. Δεν θα ασχοληθώ άλλο με το συμπαθέστατο κατά τα άλλα, αλλά γραφικό κύριο Τσουλακίδη. Είναι η τελευταία φορά που θα απαντήσω σε τέτοιου είδους κακοήθειες. Κλείνοντας, ο κύριος Χατζόπουλος σημείωσε πως το μείζον ζήτημα είναι το συμφέρον τους ιδημωτών, όπως η ολοκλήρωση του έργου στις Σκάλα Αβδείρων που αφορά στην αντικατάσταση του αγωγού ίδρυψης από την παραλία του Αιγιάνιου στο κάμπινγκ της Μάνδρας και ολοκλήρωση των μελετών για το νέο ΕΣΠΑ, και όχι ενασχόληση με τα θέματα που αναδεικνύει η μείζονα αντιπολίτευση.